δόξα σε δόξα σε μας, ηλία φοράν και πάντα. Το πνεύμα της ελευθείας σου παντέχω παρόν και τα πάντα περού. Της ευρώς των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέα τα ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ. Και στην περίοδο των εξετάσεων. Έτσι ακούω τώρα ότι όλοι οι φοιτητές στα νεολαία σε αυτήν την περίοδο ετοιμάζεται και βρίσκεται σε ένα σφιγμό προσπαθίας και αγωνίας για τις εξετάσεις. Λοιπόν, λέω και εγώ τώρα, μήπως άρα είναι και σε εμάς, αν και είναι πάντοτε, αλλά τώρα ειδικά, μετά που εορτάσαμε το πάθος του Κυρίου μας και μάθαμε τον πρακτικό τρόπο, μετά που εορτάσαμε την ανάληψη του και μετά την προσφορά της επαγγελίας που είναι η αναμονή μας όλο το κέντρο των θείων επαγγελιών, μήπως τώρα άραγε και εμείς πρέπει να σφίξουμε τον εαυτό μας για αυτές τις εξετάσεις? Γιατί βέβαια αυτή, μετά από τις εξετάσεις που κάνει ο καθένας, θα πάρει ένα επιστημονικό πτυχίο, αναδείξεως το κοινωνικής. Και αν δεν επιτύχει, πάλι δεν θα χάσει πολλά πράγματα, θα κάνει κάτι άλλο. Εμείς όμως, τι σκεφτέστε για, εάν δεν πετύχουμε στις εξετάσεις μας, εάν υστερηθούμε τις θείες επαγγελίες, θα υπάρχει τρόπος περιγραφής και κλάμα ικανό να περιγράψει τη δυστυχία της αποτυχίας μας? Γιατί το να είμαι θα μοναχή και ειδικά να είμαι θα τώρα στον Άθωνα, στο κατεξοχήν μέρος το οποίο είναι προορισμένο για αυτόν τον σκοπό και το διάλεξε η Παναγία μας αυτό από τις ημέρες των Αγίων Αποστόλων, για σκεφτείτε το αυτό, και μας το παρεχώρησε ένα πραγματικό σωσίβιον εις τον κικαιώνα της αρνήσεως των πάντων. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο. Όμως, επιμένει η πανάχαρντος δέσποινά μας να κρατάει αυτό το μικρό σωσίβιο για μας. Και με την πρόνοια της μας σκεπάζει εδώ, μακράν από τα αίτια τα προκαλούντα, για να αγωνιστούμε κατά μικρόν και να γίνουμε μέτοχοι των θείων επαγγελιών. Γιατί δεν έγιναμε μοναχοί εμείς από δική μας παλικαριά ή από κάποιαν παρακίνηση? Όχι, αδελφοί, δεν είναι αυτό. Εμείς αν είμεθα μοναχοί και αν είμεθα εδώ, είναι ιδιαίτερα ένδειξη της προνοίας της παναγάπης του Κυρίου μας. Ούχι εμείς με εξελέξαστε, λέει, αλλά εγώ εξελεξάμεν ημάς και έθηκα ημάς να υπάγεται και πολλήν καρπών φέρεται. Λοιπόν, η εκλογή έχει γίνει από μέρους της αγαθότητός του και η συνεκτική δύναμη που μας προνοεί και μας φυλάει είναι η στοργή, η μητρική στοργή της δεσπίνης μας Θεοτόκου, και το επάγγελμά μας εμάς είναι ο θρίαμβος της πατερικής μας παραδόσεως, διότι στις εξωτερικές εξετάσεις είναι αμφίβολες. Διότι εκάστη φορά που παρουσιάζεται και ένας ιδεολόγος, λέει μια δική του ιδέα και ανατρέπει τον προηγούμενο και τον επόμενο ο αυριανός και ούτω καθεξής.
Σε εμάς όμως οι εξετάσεις είναι αναμφίβολες θετικές, βέβαιες, επίσημες, αληθινές. Διότι αυτοί οι οποίοι είναι οι συνεχιστέ πέραν από την παράδοση την Ευαγγελική που ο Χριστός μας ο ίδιος εδώ συμπεριφέρθη μαζί μας. Δεν μας μίλησαν όπως στον Μωυσή με γνώφους και νεφέλες και ενίγματα και σύμβολα. Συνανεστράφη μαζί μας προσωπικά και βίωσε τον ενάρετο μας βίο. Βέβαια ήταν ο Ιεραπόστολος, το ξέρουμε, και ήταν μέσα στην κοινωνία, έπρεπε να ήταν εκεί. Αλλά το βίωμά του ήταν μοναχικό. Βέβαια. Διότι η πρώτη βάση της χριστιανικής πραγματικότητας που εφαρμόστηκε ήταν καθαρός μοναστική. Ο Κύριος μας ήταν απόλυτος μοναχός και έζησε σαν μοναχός και εφήρμοσε απολύτως τη μοναστική ιδεολογία. Και μετά από αυτό τα εκατομμύρια των ηρώων που τον αγάπησαν και τον ακολούθησαν και μας παρέδωσαν γραπτά το θρίαμβο της επιτυχίας του βιώματός των και τον κρατούμε. Αλλά και σύγχρονα βιώματα από τότε που ξεκίνησε η πατερική παράδοση από τον 4ο αιώνα και νωρίτερα, αλλά τουλάχιστον από εκεί άρχισε να φαίνεται ιστορικά πλέον. Αλλά και μέχρι σημών τώρα, εδώ, τώρα, εδώ. Εμείς τουλάχιστον οι Βατοπεδινοί δεν έχουμε να πούμε γιατί η ρίζα μας που ζήσαμε μαζί του δεν ήταν το καιρό εκείνο που διηγείται η ιστορία. Εμείς ζήσαμε παρά τους πόδας αυτών των Αγίων Οδών οι οποίοι σήμερα, όχι το καιρό εκείνο, αγωνίστησαν με αυταπάρνηση και φιλοπονία, έγιναν μέτοχοι των θείων Επαγγελιών και μας παράδωσαν πρακτικά το θρίαμβο της επιτυχίας. Πόσο αναπολογητή θα είμεθα εάν πραγματικά τώρα δεν σφίξουμε τη μέση μας στην κατάλληλη αυτήν ώρα των εξετάσεων. Και το λέω ειδικά για εσάς τους νέους, διότι τώρα πραγματικά βάζετε των θεμέλιων λίθων πάνω στον οποίο θα εξαρτηθεί ο θρίαμβος της επιτυχίας. Όχι επί την άμμον των ακατονομώστων προφάσεων, αλλά επί την πέτρα της αληθούς ομολογίας. Ποια είναι? Η απόλυτος αυταπάρνησης δια της απολύτου φιλοπονίας. Η αυταπάρνηση καταστρέφει την φιλαυτία, την μητέρα του θανάτου. Και η φιλοπονία, ακριβώς τον έγω και αντρισμόν, την προφασιολογία, την υπόσταση του παλαιού ανθρώπου, του νόμου της διαστροφής. Γι' αυτό τώρα με παραδείγματα όχι μόνο του Ευαγγελίου, αλλά και την πατερική μας παράδοση, όχι του καιρού εκείνου, επανέρχομαι και πάλι, αλλά και σήμερα. Είδατε πόσα παραδείγματα λέμε για σημερινούς Αγίους ανθρώπους που ζουν μεταξύ μας σε αυτή την περίοδο της ανομαλίας. Δεν μπόρεσε καμία πρόφαση από τις τόσες πολλές που κατακλείζουν και συντρίβουν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Δεν μπόρεσε καμία να τους αποπροσανατολίσει. Αλλά έμειναν θετικοί και πιστοί στην αυταπάρνησή τους, στην ομολογία τους και πέτυχαν τις επαγγελίες και να η απόδειξη της υπερφύσιν χάριτος του αγιασμού που είναι η πληροφορία ότι επέτυχαν απολύτως. Ήκουσαν μετά παρησίας από του Πατρός των Φώτων. Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, εισελθέ εις την χαράν του Κυρίου σου. Αυτό και μας είναι η προσδοκία μας, ο στόχος των ονείρων μας, ο σκοπός και ο στόχος του απολύτου μας προορισμού που ευρισκόμεθα εδώ. Λοιπόν, επί των σκοπών του προκειμένου. Εδώ δεν είμαι θα για κανένα άλλο σκοπό. Μη βαρελεστε που συνεχώς το επαναλαμβάνουμε. Πρέπει να δούμε χειροπιαστά μέσα μας την απόδειξη της επιτυχίας. Πρέπει να γίνουμε καθαρή την καρδία. Πρέπει να δούμε πρακτικά ο καθένας μέσα του το ξερίζωμα του παλαιού ανθρώπου, το συνονθήλευμα,
του νόμου της διαστροφής. Ναι, γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού και το εφήρμοσε στον εαυτό του και το παρέδωσε εμπειρικά και μας προκαλεί σε απομίμηση. Καμία πρόφαση δεν μας καλύπτει. Γιατί ξέρατε, εάν δεν είμαι θα αυτόπτες μάρτυρες και της σημερινής επιτυχίας και ήταν μόνο το ιστορικό του καιρού εκείνου, θα είχαμε κάτι να βρούμε μία πρόφαση. Όχι αδελφοί μου. Και σήμερα και τώρα αυτή την ώρα και αύριο και εν συνεχεία η χάρη του Κυρίου μας είναι μαζί μας και αν η πρόθεση είναι υγιής, ο θρίαμβος είναι βέβαιος και θετικός. Λοιπόν, καμία πρόφαση. Λοιπόν, επί των σκοπών του προκειμένου. Εδώ δεν είμαι θα για κανένα άλλο σκοπό. Ειδικά δε τώρα αυξάνουν τα καθήκοντά μας. Γιατί είναι γεγονός ότι σε μας σε αυτόν τον κικαιώνα, επαναλαμβάνω πάλι, της αρνήσεως των πάντων που δεν έμεινε τίποτε όρθιον, σε μας με προκλητική επέμβαση της πατρικής του στοργής ο Χριστός μας, μας παρέδωσε να κρατάμε την αλήθεια. Όχι μόνο της ειδικής μας ιδεολογίας. Μην ξεχνάτε ότι τώρα στη χρεοκοπία και το έθνος μας ολόκληρο, ο λαός μας, οι γονείς μας, οι αδελφοί μας, τα χάσαν. Λοιπόν, είμαι θα υποχρεωμένοι τώρα να δώσουμε το παρόν μας και για αυτούς. Ναι. Μη σας φαίνεται παράξενο. Θέλετε παραδείγματα και από τον παραδείγμα καιρό. Θυμάστε τους πατέρας του 4ου αιώνος και με συνεχεία του 8ου, του 6ου και συνεχεία του 8ου. Ως άκεσαν συνέβαινε τέτοια κατάσταση κοινωνική, κατέβαιναν οι μεγάλοι πατέρες μέσα στην κοινωνία για να συγκρατήσουν τον λαό μέχρι ακόμα και του οικονομικού παράγοντος. Όταν η φτώχεια και η πείνα ήταν τέτοια που θέριζε τη φτωχολογιά, κατέβαιναν οι πατέρες, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. 2 χρόνια καθόταν στην Έδεσσα και έβραζε και μοίραζε φαγητά, σιτάρι ό,τι έβρισκε, να ζήσει ο κόσμος που πέθαινε από την πείνα. Αλλά εμείς δεν θα πάμε εκεί. Σήμερα δεν πάσει ο κόσμος από οικονομική. Θα τα βρει. Σήμερα ο κόσμος έχασε τον προσανατολισμό του με τις κούφιες ιδεολογίες και τις σατανικές επιδράσεις. Παραμερίστε το Ευαγγέλιο ότι είναι απερχαιωμένο. Δεν ισχύει σήμερα. Δεν είναι εφαρμόσιμο. Ψέματα ήταν. Αυτή την ώρα μόνο εμείς είμαι θα υποχρεωμένοι να ελέγξουμε αυτό το ψέμα και να αποδείξουμε ότι τώρα ο ίδιος είναι ο Θεός που ήταν αείποτε και σήμερα οι άνθρωποι σε οποιονδήποτε στάδιο και αν έχουν κατρακυλήσει, εάν μόνον θελήσουν, μπορούν αμέσως να σηκωθούν. Η παντοδύναμος χάρης της Παναγάπης του είναι μαζί μας. Δεν θα βγούμε εμείς έξω. Όχι, δεν χρειάζεται. Το φως δεν περπατάει. Όταν ανάψει το φως και σταθεί, από χιλιόμετρα όσα μάτια είναι ανοιχτά το βλέπουν. Εάν λοιπόν εμείς με το βίωμα μας το πραγματικό, το πατερικό που έχουμε πάνω μας αποδείξεις ότι ενοικήσαμε τα πάθη μας και είμαι θα μέτοχοι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, μόνο αυτό. Όταν το δουν αυτό οι αδελφοί μας οι πιστοί αμέσως γυρίζουν, στερεοποιούνται, μένουν, προχωρούν. Αυτή είναι η ομολογία μας. Δυστυχώς φτάσαμε στα τέλη των αιώνων και επιφορτιζόμεθα και με αυτή την αποστολή. Αλλά επειδή αυτή η αποστολή, ξέρετε, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που να πούμε μα πώς θα το σηκώσουμε. Είναι μόνο το καθήκον μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε μοναχικά και να επιτύχουμε την παράδοση των πατέρων μας. Τίποτε παραπάνω δεν θα κάνουμε. Αλλά όμως αν το κάνουμε με προσοχή, αυτό ταυτοχρόνως γίνεται και υψίστη ιεραποστολή και κερδίζομεν και από εκεί μισθόν. Ναι. Ο εξάξας άξιον εξαναστείου ως το στόμα μου κληθήσετε και επιστρέψας αμαρτωρών εκπλάνης οδού αυτού καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αυτή είναι η θέση μας αδερφοί μου. Λοιπόν, επί των στόχων η βάση είπα
από την οποία συνίσταται και διαδραιώνεται και ζει και προοδεύει το βδέλυγμα της ερημώσεως που στέκεται εν τόπο Αγίου, είναι ο εγωκεντρισμός, η σπονδυλική στήρη του νόμου της διαστροφής του παλαιού ανθρώπου. Αυτό συντρίβεται με το απόλυτο παράδειγμα του αρχηγού της σωτηρίας μας δια της υποταγής και της υπακοής. Πάντοτε σας τονίζω, προσέξτε το θέλημα. Από εκεί ξεκινεί ο λαβύρινθος των προφασιολογιών που μπερδεύονται τα πόδια μας και χάνουμε το δρόμο. Κάτω το θέλημα ολοσχερός. Μη πλανάστε. Σας λέω τώρα εμπειρικά. Θέλετε, δοκιμάστε. Ας υπάρχει θέλημα μέσα στην προσπάθειά σας και να δείτε ότι τίποτε δεν προοδεύει. Μόνο κατεβαίνετε. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα μας και γυρεύει αφορμή, αυτό δεν ανέχεται. Πρέπει να δει την έννοια της υποταγής, της υπακοής, της εξαρτήσεως. Πόσες φορές το αναλύσαμε, η αιτία της πτώσεως ήταν αυτή. Μα δεν είναι υπακοή των Θεών εντολή δική του σαν δεσπότης που επιμένει εις τους υποτελείς του. Είναι βλασφημία αυτή η σκέψη. Δεν έχει εντολή ο Θεός ως παναγάπη. Ως παναγάπη ο Θεός δεν διατάζει τίποτε. Δεν έχει αυταρχισμούς. Από αγάπη υποδεικνύει τον τρόπο της αποθεραπείας. Ως αιτιατά όντα, εξαρτώμενοι απολύτως από τον Θεό, από την ζωή, πρέπει να υπάρχει συνεχώς επαφή μαζί του, εμών και αυτού. Και τότε ζούμε. Ο τρόπος της επαφής είναι υποταγή στο θέλημά του. Εάν λοιπόν δεν καμώνει υποταγή στο Θεό θέλημα, δεν είναι γιατί οργίζεται ο δεσπότης και μας παιδεύει. Προσέξτε το τούτο, σαν μοναχή. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Η εξάρτηση και η υποταγή είναι δικό μας θέμα, δεν είναι του Θεού. Εάν δεν έχει επαφή η συσκευή με το ρεύμα, δεν δουλεύει. Ας είναι η τελειωτέρα λέξη της ανακαλύψεως και της τεχνολογίας. Χωρίς την επαφή δεν εργάζεται. Και εμείς, ο τρόπος της επαφής μας μετά της αηζωίας, είναι η εξάρτηση, είναι η υποταγή. Γι' αυτό και λέει απερίφραστα ο Κύριος μας, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Είναι η μεγαλύτερη πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν, κάτω το θέλημα. Εάν το θέλημα προσέξετε να το συντρίψετε. Μα με γελίο πράγμα. Αυτό που κάναμε είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να το περιγράψουν όσοι το ακούουν. Το να σηκωθούμε νέοι άνθρωποι και πολλοί από εσάς ευκατάστατοι και μορφωμένοι να αρνηθείτε ταυτοχρόνως σαν αστραπή τις ικανότητες, τις αξίες, την άνεση, την αρχιστία, το γάμο, την προσωπικότητα και να αυτοεξοριστείτε, τούτο ξέρετε πόσο μεγάλο είναι. Είναι ασύλληπτο. Δεν είναι φυσικό. Αν ήταν φυσικό, γιατί δεν το κάνουν και οι συγγενείς μας και τα αδέρφια μας. Είναι η χάρη του Θεού. Αυτός ο Θεός που μας έδωσε την χάρη του της δωρεάν αυτή και κάναμε αυτό το μεγάλο άλμα, μήπως τώρα αδυνάτησε να μας βοηθήσει και στα υπόλοιπα. Δηλαδή τώρα που αρχίζουμε σιγά σιγά να ξυπνούμε, να καταλαβαίνουμε τις επιδράσεις του εμπαθούς κόσμου μας και να τις ξεριζώσουμε. Έχουμε σαν βάση τη μέσα μας χάρη. Αυτό που κρατούμε είναι πιο μεγάλο από αυτό που ζητούμε. Αυτό που μας έδωσε ο Κύριος μας να κάνουμε το μεγάλο αυτόν άλμα και να είμεθα εδώ, είναι τόσο μεγάλο, δεν θα μας δώσει να νικήσουμε και την αργολογία. Περίεργο πράγμα. Δεν τα βάζουμε τα πράγματα καλά. Αυτό είναι. Λοιπόν τώρα, κάτω το θέλημα. Και λέω, εάν εσείς λοιπόν αρνηθήκατε την προσωπικότητα σας εξ ολοκλήρου και ήρθατε εδώ, τώρα δεν είναι βλακεία να επιμένει ένας στο θέλημά του να πει τη γνώμη του. Και τι θέλεις για μου τη γνώμη και τη λες.
και αντιδράς και κάνεις φασαρία. Τι να την κάνεις τη γνώμη και επιμένεις και δεν υποτάσσεσαι για να βρει αφορμή η χάρη να ξεριζώσει από μέσα το βδέλυγμα της ερημόσεως που είναι ο εγωκεντρισμός. Εάν είστε πρόθυμοι στην υποταγή και την υπακοή, αυτό είναι. Αυτό ζητάει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν είστε πρόθυμοι στην υποταγή και την υπακοή, γιατί αυτή την ώρα που αποφασίσετε και είπατε ναι θα υποταξώ, μόλις έγινε το ναι της υποταγής, αμέσως επαρουσιάστηκε μέσα στη ψυχή η κορυφαία αρετή που λέγεται ταπείνωσης. Ο χαρακτήρας του προτύπου, του προσώπου, του πατέρα μας. Μόλις εφαρμόσατε την υπακοή στην πράξη, αμέσως επαρουσιάστηκε η δευτέρα παναρετή που λέγεται αγάπη. Σε αυτές πάνω κάθεται το Πνεύμα του Άγιου. Τότε αρχίζει να παίρνει φως ο νους. Παίρνει φως ο νους και δεν πλανάται. Γιατί όλη η περιστροφή της απάτης του διαόλου δια της αμαρτίας είναι πλάνη. Και επειδή ο νους κοιμάται, το γελάει και τον απατάει. Πρέπει ο νους να βρει βοηθητικά στοιχεία. Να είναι ξυπνός, να είναι ανοιχτά τα μάτια του, να βλέπει την πονηριά του διαβόλου που μέσω κάποιας προφάσεως ακατονομάς του τον τραβάει να τον βγάλει έξω από την πειθαρχία της γραμμής της πατερικής ορολογίας. Βλέπετε. Κι άλλες φορές του είπα μην βαραίνεστε. Είναι το επάγγελμά μας. Είναι το μάθημά μας. Έγινε αλλιώς. Δεν ήμαρθαμε εδώ για να χτίσουμε, να πουλήσουμε και να αγοράσουμε. Τα δικά μας τα πετάξαμε. Μετά από την διακονία που είμαστε υποχρεωμένοι φυσικά με προσοχή να την εξυπηρετήσουμε, τελείωσε η διακονία σας. Τίποτε πλέον μην αφήνετε μέσα σκέψη. Η σκέψη αμέσως πίσω στο νου να στέκεται στη θέση του, να κάνετε έλεγχο πώς πέρασε η μέρα, να δείτε πού γελαστήκατε, να βάλετε εκεί σημάδια γερά. Εμπειρία, το λάφυρο, η πείρα, το μεγαλύτερο στοιχείο. Και στο κελί σας, μένοντας ο νους, χωρίς προσπάθειες, γιατί δεν μας ενδιαφέρει να ακούσουμε και να δούμε και να μάθουμε. Μένοντας ο νους ξεκούραστος, τότε το γυρίζουμε και με αυτομεμψία και ταπείνωση προσπίπτουμε μπροστά στον Πανάγαθο Σωτήρα μας και λέμε Πανάγαθε και σήμερα δεν τα καταφέραμε. Η λάστη την Πανάγαθε. Συγγνώμη Κύριε μου, συγχώρεσέ μας. Μην μετρήσεις τα λάθη μας Κύριε. Δεν έχουμε δύναμη ή δυστυχής, αλλά σου ομολογούμε αυτό που ξέρεις σαν Θεός. Δεν θέλουμε, δεν προτιθέμεθα να σε προδώσουμε, να σε αρνηθούμε. Αυτό το ξέρεις. Αλλά δεν έχουμε δύναμη. Σε παρακαλώ, πάλι κάμε μια εξαίρεση. Έλα κοντά μου, μη φύγεις. Κράτησον τη σειρό τη δεξιά μου. Κούφωνον οφθαλμί σου, Κύριε, του πλουτίσε τον Μπένιτα. Δεν έφυγες τίποτε ατέλειωτο να το τελειώσουμε εμείς. Ήξερες και πριν, όταν μας φώναζες ότι είμαι ασθενείς παλιού χαρακτήρες και δεν μας εσυχάθεις. Είναι τόση η αγάπη σου. Τώρα οικετεύομαι, προσπίπτομαι, χτυπούμε τα σπλάχνα του ελαίου σου, την πόρτα σου. Δεν θα μας ανοίξεις. Το λέει ο νους αυτό. Όταν είναι απερίσπαστος, όταν δεν θέλει να ακούει τα νέα, όταν δεν έχει να κάνει αργολογίες. Μα είδατε οι πατέρες μας πόσο αναστηρή ήταν στην ακρίβεια. Όταν ακούω τον Θεόδωρο τον Σουδίτη να ομιλεί για την οικονομία, είναι και ένα θέμα που ήθελα από καιρό να το πω. Δεν σας κακίζω, γιατί οι περισσότεροι νέοι από εσάς δεν έχετε πείραν κοινωνική. Εμείς είμαστε αγρότες, φτωχά παιδιά και δουλεύαμε και μάθαμε. Εσείς από θρανίο σε θρανίο ποτέ δεν μάθατε. Έπρεπε η μαμά σας να σας φέρει στο κρεβάτι και το νερό, ξέρω. Λοιπόν τώρα δεν είναι παρά ξένα να σπαταλάτε. Αλλά όμως δεν ωφελεί αυτό. Διότι η σπαταλώσα και ζώσα τέθνικε. Βλέπω καμιά φορά και στα απορρίμματα ακόμα που ρίχνουν για τους γάτους και βλέπω μέσα κομμάτια τυρί. Και βάζω το σταυρό μου και λέω καλά Κύριε το δυνάμεο. Καλά εμολύθηκε το τυρί. Έφαγε ο αδερφός του, έφυγε ένα κομμάτι τυρί. Αυτό θα το πετάξουμε. Σκεφτείτε πόσα έχει το τυρί. Σκεφτείτε ακόμα γύρω μας πόσα εκατομμύρια λαοί πεθαίνουν που την πείνα. Εμείς έτσι. Και γενικά παρακολουθώ
υπάρχει μια αραθυμία, μια αμέλεια, μια απροσεξία εις το θέμα της οικονομίας. Ήθελα να το τονίσω. Επιμένω. Παρακαλώ. Εμάς, ο αείμνηστος ο γέροντάς μας, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, μας έδειξε θαύματα που γινόταν. Και λέει ότι έζησε το 40, το 41, τη μεγάλη καταστροφή. Τότε ήταν φτώχεια και πείνα. Και δεν θέλετε, δεν είναι τώρα να τα περιγράψω αυτά, τα έχετε ακούσει. Πείνασαν στο Άγιον Όρος και τα μοναστήρια. Και οι μεγάλοι οίκοι ακόμα, μεγάλες συνοδείες που είχαν οικονομική ευχέρεια, είχαν από ακόμα και χρήματα χρυσά. Όλοι πείνασαν. Ο γέροντας μες στη σπηλιά, τον καιρό που οι άλλοι η χορτέλα αντίονα σε πεινούσε. Τότε που ήταν πείνα και μας λέει, δεν πεινάσαμε λέει, γιατί εγώ με συνείδηση έκαμα οικονομία στη ζωή μου. Έσκυβε, ήταν παράλυτος, δεν είχε γόνατα. Έσκυβε τρεις φορές να πάρει ένα φασόλι που του έπεφτε. Γιατί λέει, γιατί να χαθεί λέει το φασόλι, αυτό σημαίνει σημείο σπατάλης. Και επειδή κράτησα αυτή την ακρίβεια, είδα πολλές φορές τον Άγιον Πρόδρομο, ήταν ο ναός τους. Το εκκλησάκι τους ήταν στη τιμή του Άγιου Προδρόμου. Τον είδα λέει και από το τείχος που είναι η πόρτα μας έριχνε μέσα τρόφιμα. Και την άλλη μέρα βρισκόταν μια αιτία και μας έφερνε κάποιος ό,τι μας έλειπε και δεν πεινάσαμε. Αυτό το είδα και στη δική μου τη ζωή. Λοιπόν, εάν κάνετε έτσι, τότε θα μας ευλογήσει ο Θεός. Να μην πεινάσουμε, αλλά όχι μόνο. Αλλά να μας περισσεύουν και να βοηθούμε τους τόσους φτωχούς που πάσχουν και χάνονται. Ήθελα να το πω τούτο. Επιμένω στο θέμα, γιατί εκείνος που δεν έχει οικονομία και ζει με σπατάλη, δεν πιστεύω ότι μπορεί αυτός να έχει πνευματική ζωή. Είδατε τι είπε ο Χριστός μας. Εάν τα επίγεια ύπων ημίν και ού βαστάζεται, θα σας πω τα επουράνια. Εάν αυτός που δεν μπορεί να οικονομήσει τα πράγματα και τα πετάει άσκοπα, θα δώσει ο Θεός το πνεύμα του το Άγιον, τον υπέρτατον αυτών θησαυρών, που δεν είναι άξιοι άγγελοι να τον κρατούν. Γι' αυτό, πατέρα μου, μαζί με όλες τις προσπάθειες της καλής σας θελήσεως, θέλω και τούτον, να είστε προσεκτικοί στην οικονομία. Και είπα, μη σπαταλάτε χρόνον άσκοπα. Το πολύτιμότερο στοιχείο που μας μένει σήμερα είναι μόνο ο χρόνος, τον οποίο δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και αύριο. Αυτή η πολύτιμη ώρα τώρα που είμαι θα εδώ, φεύγει. Δεν την ξαναβρίσκομαι. Αν δώσουμε ουρανών και γη, έφυγε πλέον. Μόνο να έμεινε το λάθιον. Ποιος ήταν εκείνος ο έξυπνος που στις κατάλληλες ευκαιρίες του προσπάθησε να ενωθεί με τον Θεό. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Και αυτή είναι η αποστολή μας εδώ. Γι' αυτό παρακαλώ, μη βαρέδεστε που σας τα επαναλαμβάνω, γιατί κοίταξε, εγώ είμαι ιέρος και τώρα σε λίγο φεύγω και είμαι υποχρεωμένος να σας τα ευθυμίζω αυτά, διότι εσείς δεν έχετε αίσθηση ακόμα της φυγής. Η νεανική καρδιά πετάει. Εμείς όμως οι γέροι μας τραβάει μια βαρύτης προς τα κάτω. Και αν πιστέψουμε ότι ζούμε, δεν πιστεύουμε. Αδύνατον. Όλα τραβάμε προς τα κάτω και βλέπουμε ότι ήρθε η ώρα. Εν τόσο λίγου φεύγουμε. Φεύγουμε για εκεί που θα πάμε. Αυτό είναι το απασχολούν. Άρα για να ανταποκρίθουμε όπως ήθελε ο Θεός. Άρα για ολοκληρώσαμε την αποστολή και την ομολογία μας. Αυτό είναι το φοβερό δίλημα. Αυτό όλους μας θα μας απασχολεί, αδελφοί μου. Και τα άλλα όλα, όταν η προσπάθεια είναι καλή, η αγαθότητα του Θεού θα συμπληρώσει τις λειψάδες. Διότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Δεν είναι κριτής, δεν είναι δικαστής, όπως είπε. Εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, ήρθα να σώσω τον κόσμο. Αλλά η πρόθεσή μας είναι καλή. Αν η δύναμη μας δεν αυτάκησε να ολοκληρώσουμε, είσαμε την πρόθεση, φτάνει μόνο η πρόθεση. Φτάνει ο Πανάγαθος Δεσπότης, ο οποίος είναι παναγάπη, είναι σπλαχνία. Αυτός θα μας σώσει. Έτσι. Λοιπόν, μαζί με την υποταγή και την υπακοή θα κρατάτε και την ευχή. Η μνήμη του Θεού είναι το έναυσμα, είναι το φως που βλέπουμε, είναι η φωτιά που ζεσταίνει. Λοιπόν, διότι να, αυτά συμπληρώνουν την αποστολή μας. Από τη μια μεριά αδιάλειπτα θα ενθυμίσετε το όνομα του Χριστού, θα το επικαλείστε, και από την άλλη θα είστε προσεκτικοί
εις τη συντριβή του εγωκεντρισμού δια της υπακοής. Και να είστε βέβαιοι ότι έτσι, αν η χάρη του Θεού βρίσκει μέσα σας, το θέμα της επιτυχίας είναι βέβαιο και θετικό. Αμήν. Αμήν.